100 χρόνια συμπληρώνονται, κυρίες και κύριοι, από την τραγωδία της μικρασιατικής καταστροφής. Το προσφυγικό στοιχείο των μικρασιατών σε ολόκληρη την Ελλάδα διοργανώνει εκδηλώσεις τιμής και μνήμης. Φυσικό ήταν και ο Σύλλογος Μικρασιατών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης να κάνει τις δικές του εκδηλώσεις, οι οποίες, κυρία Καμίτα, πρόεδρε του Συλλόγου Μικρασιατών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, είναι πολλές και ποικίλες. Ακριβώς όπως είπατε, κύριε Χρυσάκη, 100 χρόνια συμπληρώνονται από τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, του Πόντου, της Καπαδοκίας, της Ανατολικής Θράκης, της Κωνσταντινούπολης. 100 ολόκληρα χρόνια έχει ξεριζωθεί το ελληνικό στοιχείο μετά από 3.000 χρόνια παρουσίας στη γη της Ανατολής και όπως καταλαβαίνετε ακόμα οι πληγές δεν έχουν κλείσει. Οι σύλλογοι έχουν συνδράμει δυναμικά, ειδικά από το 1974 και μετά, στην ανάδειξη της ιστορικής μνήμης και στην ανάδειξη της βαριάς πολιτιστικής κληρονομιάς, την οποία έχουμε από τους προγόνους μας, οι οποίοι εκτός από το μπόγο που κουβαλούσαν, κουβάλισαν και έναν πολιτισμό εδώ στην Ελλάδα και δεν το έβαλαν κάτω. Αντίθετα, προσπάθησαν να συνδράμουν και πράγματι συνέβαλαν τα μέγιστα στη διαμόρφωση του ελληνικού κράτους μετά το 1922 που ήρθαν εδώ στην Μητροπολιτική Ελλάδα. Εμείς σαν σύλλογος θεωρήσαμε χρέος μας, ανάγκη μας, γιατί ξέρετε οι γενιές, η πρώτη γενιά της προσφυγιάς αγωνίζεται για την επιβίωση. Η δεύτερη γενιά αρχίζει και προσπαθεί να θυμάται. Η τρίτη προσπαθεί να αναζητήσει. Εμείς λοιπόν από την τρίτη μετά γενιά και μετά προσπαθούμε όχι μόνο να θυμόμαστε, αλλά προσπαθούμε να μεταλαμπαδεύσουμε όλα αυτά και στις επόμενες γενιές για να ξέρουν τις ρίζες τους. Και βέβαια προσπαθούμε με διάφορες εκδηλώσεις, ειδικά φέτος που είναι ένα επαιτειακό έτος, και προς τιμήν του ο Δήμος Κοζάνης, ο Δήμαρχός μας ο κ. Μαλούτας και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο ανακήρυξε το έτος προσφυγικού ελληνισμού και συνδράμει τα μέγιστα σε όλες τις εκδηλώσεις του Συλλόγου. Προς αυτή την κατεύθυνση έχει συσταθεί μάλιστα μια επιτροπή του Δήμου, η οποία αποτελείται από την κυρία Βόντσα, από την κυρία Δήμητρα Καραγιάννη, από τον Γιώτη το Βασιλιάδη, από τον Κωνσταντινίδη το Γιάννη, συντονίστρια αυτή, δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιον, τον Δημήτρη τον Καμαριάδη, εγώ φυσικά ως πρόεδρος του Μικρασιατικού Συλλόγου και συντονίστρια είναι η κυρία Εφη Κατσόγιανου από τον Δήμο. Προσπαθήσαμε λοιπόν να κάνουμε μια σωρία εκδηλώσεων. Έχουμε ξεκινήσει από την αρχή της χρονιάς, δηλαδή μετά που άρχισε να μας επιτρέπει ο COVID, που σίγουρα μας έχει διαλύσει όλους τους συλλόγους. Όμως εμείς είχαμε χρέος να ανταποκριθούμε σε αυτή τη χρονιά και να κάνουμε όσο μπορούμε περισσότερες εκδηλώσεις, γιατί δεν είναι μονομερείς. Θέλω να πω, δεν ασχολούμαστε μόνο με την ανάδειξη της ιστορικής μνήμης, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε και διάφορες πολιτισμικές εκδηλώσεις, γιατί 100 χρόνια μετά εννοείται ότι θα πρέπει να ακουμπήσουμε όλες τις πτυχές του μικρασιατικού ελληνισμού. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε με κάποιες εκδηλώσεις, εννοείται ότι συμμετέχουμε και σε άλλους φορείς που όπως ας πούμε είχε κάνει παρέμβαση ένα τριήμερο αφιέρωμα στον πολιτισμό της Μικράς Ασίας, συμμετείχαμε και εκεί και με γαστρονομικά και με το χορευτικό μας και όλα αυτά, αλλά από μόνοι μας και σε συνεργασία με το Δήμο Κοζάνης και με άλλους φορείς, σε λίγο και με την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας από το επόμενο διάστημα, με τον ΟΑΠΝΑ και με άλλους φορείς της πόλης μας, με τη Μητρόπολη το Σεπτέμβριο έχουμε στο νου μας, κατά νου κάποιες εκδηλώσεις, προσπαθούμε να ακουμπήσουμε, όπως είπα, κάθε πτυχή αυτής του επαιτειακού έτους, αυτής της επαιτίου. Ξεκινήσαμε με εκδηλώσεις αφιερωμένες, για παράδειγμα συνδυάσαμε τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1921 με τα 100 χρόνια τώρα και κάναμε μια εκδήλωση στην Στέγη Ποντιακού Πολιτισμού για την ανάδειξη της συμμετοχής των Μικρασιατών στην Επανάσταση του 1921, που είναι μια άγνωστη συμβολή ενώ ήταν τόσο σημαντική. Γιατί πρώτα εκείνοι οι Έλληνες της Μικράς Ασίας υποφέρανε από τους Τούρκους όταν γινόταν κάτι εδώ στον Ελλαδικό χώρο.
Λοιπόν, κάναμε αυτή την εκδήλωση, είχαμε και ένα πολύ καλό φωτογραφικό υλικό και επισκέφθηκαν και τα σχολεία και είναι πολύ σημαντικό, θα επανέλθω για τα σχολεία σε λίγο. Μετά κάναμε μια εκδήλωση αφιέρωμα στη μικρασιά της Αμάνα, επ' ευκαιρία της γιορτής της μάνας, αλλά εκεί την ημέρα, επειδή είναι και η μέρα της τιμής του Παγκόσμιου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, εμείς βρήκαμε την ευκαιρία, εκείνη την ημέρα τιμήσαμε και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την προσφορά του στους μικρασιάτες εκείνα τα χρόνια. Και αργότερα το 22 με το ραδιόφωνο που καλούσαν να βρεθούν οι άνθρωποι που είχαν χαθεί μεταξύ τους, οι πρόσφυγες κτλ. Συνεχίσαμε με εκδηλώσεις για την άλωση της πόλης, όπου εκεί είχαμε και χοροδιακή συνάντηση. Αφιέρωμα πάλι με κάποιες χοροδίες από εδώ από την πόλη μας, εκτός από τη δική μας, να θυμηθούμε μνήμη της άλωσης της πόλης. Ήταν εκείνη η εκδήλωση με χοροδίες κτλ. Επίσης, κάναμε εκδήλωση για τον. Τιμήσαμε τους προσκόπους στη μνήμη των προσκόπων του που σφαγιάστηκαν στο Αηδίνη, στα Σόκια και στην Κάτω Παναγιά. Είναι μια ευκαιρία, θέλω να πω, από εμάς σαν σύλλογος να προωθήσουμε και να μάθει ο κόσμος και κάποια άλλα πράγματα τα οποία δεν είναι πολύ γνωστά. Άγνωστες ψυχές της ιστορίας μας. Ναι. Ακριβώς. Θα συνεχίσουμε τώρα με το Σάββατο. Έχουμε ένα αφιέρωμα στο Μικρασιάτικο Τραγούδι και στον Μίκη Θεοδωράκη, τιμώντας όχι ακριβώς όλο το έργο, θα ήταν δύσκολο, θα γίνουν εξάλλου και άλλες τέτοιες εκδηλώσεις. Ο Μίκης είναι ένας τεράστιος μουσικοσυνθέτης και όχι μόνο, αλλά σε αυτή την εκδήλωση το Σάββατο με την Καλλιόπη Βέτα και τον Παντελή Θαλασσινό θα τιμήσουμε το Μίκη λόγω της μικρασιατικής του καταγωγής από τη μητέρα του, την Ασπασία Πουλάκη, που ήταν από το Τσεσμέ της Μικράς Ασίας. Έχουμε λοιπόν το Σάββατο εκδήλωση αφιέρωμα στο Μικρασιάτικο Τραγούδι και στο Μίκη, στο Υπαίθριο Θέατρο της Κοζάνης στις 9.30 η ώρα. Και σας καλούμε βέβαια, επειδή είναι άμεσα η εκδήλωση, να παραβρεθείτε. Θα είναι μια εξαιρετική εκδήλωση, θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Να πούμε ότι σε περίπτωση κακοκαιρίας, γιατί όπως είδαμε ο καιρός έχει τα δικά του θέλω και επιβάλλεται, που δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, έχουμε προβλέψει να μην ακυρωθεί η εκδήλωση και να γίνει στην αίθουσα τέχνης. Προς το παρόν μένουμε ότι ο καιρός θα είναι καλός και θα γίνει στο Υπαίθριο Θέατρο της Κοζάνης. Από εκεί και πέρα μετά έχουμε κάποιες συμμετοχές εμείς σαν σύλλογο σε άλλους συλλόγους για να, είτε με χορό είτε με τραγούδι κτλ. Όμως το Σεπτέμβριο, που είναι ένας βαρύς μήνας για το μικρασιατικό ελληνισμό, έχουμε κανονίσει το μνημόσυνο, θα είναι αμέσως μετά την ημέρα του Σταυρού, δηλαδή πάντα γίνεται την Κυριακή μετά του Σταυρού. Η μέρα μνήμης είναι η μέρα της Σταυροπροσκυνήσεως, 14 Σεπτέμβρη. Έχουμε κανονίσει μια εκδήλωση, την παραμονή του μνημοσύνου την Κυριακή, που θα γίνει στο Κοβεντάριο, με ομιλίες με εκπρόσωπο της Μητροπόλεως, είτε ο ίδιος Μητροπολίτης είτε κάποιος εκπρόσωπος, για τον Χρυσόστομο Σμύρνης και τους συναυτό που σφαγιάστησαν από τους Τούρκους. Καθώς επίσης θα υπάρχει ομιλία για τους Αγίους της Καπαδοκίας και από άλλον ομιλητή για τους Αγίους του Πόντου. Θα καλύψουμε όλο το φάσμα, δηλαδή το θρησκευτικό, γιατί συνέβαλαν τα μέγιστα τότε στην βοήθεια των μικρασιατών. Και την ημέρα του μνημοσύνου θα γίνει το μνημόσυνο, όπως πλέον από πέρυσι το καθιερώνουμε, να γίνεται η λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό και μετά θα γίνει το Τρισάγιο στο μνημείο μας, που είμαστε έτσι πολύ περήφανοι που καταφέραμε και το κάναμε στη μνήμη των προγόνων μας. Και ήταν πολύ καλή συγκυρία που έγινε ακριβώς παραμονές του 22, ολοκληρώθηκε και τώρα πλέον θα κάνουμε όπως αξίζει τα χρέη μας. Μετά το Σεπτέμβριο, ένα πολύ σημαντικό, θέλω να πιστεύω, συνέδριο που διοργανώνουμε με το Δήμο Κοζάνης, με την ΕΒΙΜΕ, με την Εταιρεία Δυτικών Μελετών, έχει το επιστημονικό βάρος της οργάνωσης, και με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπως πληροφορήθηκα από χθες ότι θα είναι συνδιοργανώτρια και η Περιφέρεια στο συνέδριο αυτό. Ευελπιστούμε εμείς, γιατί αυτές οι προσπάθειες και αυτές οι ενέργειες, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι της μιας μέρας. Έχουμε ξεκινήσει από πολύ νωρίς για αυτή τη διοργάνωση όλων αυτών των εκδηλώσεων. Το έχουμε ρυθμίσει, θα έρθουν
πολλοί επιστήμονες από Αθήνα, Θεσσαλονίκη και από εδώ ντόπιο υλικό, θα έρθουν πολλοί επιστήμονες, οπότε το προγραμματίζουμε για 24-25 Σεπτεμβρίου. Δεν ξέρω αν κάτι θα αλλάξει, έχει αρχίσει μια εκλογολογία η οποία δεν ξέρω αν κάτι θα αλλάξει την ημερομηνία, αλλά αυτό εμείς δεν μπορούμε να σταματάμε να διοργανώνουμε, θα το αντιμετωπίσουμε εφόσον ξεκαθαρίσει το τοπίο. Και μια μεγάλη επίσης εκδήλωση που θέλουμε να κάνουμε είναι τον Οκτώβριο. Δηλαδή το Σεπτέμβριο θα είναι το συνέδριο και το μνημόσυνο και οι ομιλίες σχετικά την παραμονή του μνημοσύνου. Τον Οκτώβριο πια πάμε. Επίσης δεν μπορούμε να κανονίσουμε αυτή τη στιγμή ημερομηνία. Εγώ ήθελα να το δέσω και έχω κάνει την πρόταση στο Δήμαρχο. Έχει αποδεχθεί, απλώς για την ημερομηνία δεν έχουμε ακριβώς φιξάρει γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ήθελα να το συνδυάσω με την απελευθέρωση της Κοζάνης, να κάνουμε μια οργάνωση χορευτική, διοργάνωση χορευτική με τους μικρασιατικούς συλλόγους της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και με συλλόγους από εδώ από την Κοζάνη, αντιπροσωπευτικά κάποιοι σύλλογοι, να δείξουμε την ενότητα του ελληνισμού και καθώς επίσης να υπάρχει και η γαστρονομική πτυχή της ιστορίας μας, γιατί και η γαστρονομία μας θεωρώ ότι είναι σημαντική και έχει συμβάλει τα μέγιστα στη διαμόρφωση της ελληνικής κουζίνας. Αυτό θα γίνει τον Οκτώβριο, εκεί κοντά στην απελευθέρωση της Κοζάνης, ανάλογα τις καιρικές συνθήκες, ανάλογα πώς θα έχουν διαμορφωθεί οι καταστάσεις λόγω, όπως είπα, της εκλογολογίας που υπάρχει, αλλά δεν έχει γίνει σαφής η ημερομηνία των εκλογών. Όλα αυτά είμαστε έτσι σε μια έτσι ετοιμότητα. Ναι. Τα σχολεία της Κοζάνης, του νομού, αλλά και της Δυτικής Μακεδονίας γενικότερα θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις? Είναι, εννοείται ότι για μας είναι ένα στοίχημα φέτος αυτό. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια η κυρία Βόντσα, η οποία ανήκει στην Επιτροπή του Δήμου που διοργανώνουμε, έχει επιφορτιστεί αυτό το έργο από το Σεπτέμβριο να επισκεφθούμε σχολεία. Επίσης θα μπορούσε ίσως να γίνει να επισκεφθούν εμάς το σύλλογό μας για να δούνε τις φορεσιές μας, κάποια αντικείμενα, κάποια πιστοποιητικά που έχουμε. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε λίγο σαν σύλλογος, επειδή όπως ξέρετε πολύ καλά είμαστε τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιούμαστε, ιδρύθηκε ο σύλλογος, δεν έχουμε πολύ υλικό όσον αφορά τα κοιμήλια κτλ. Αλλά σίγουρα τα παιδιά και αυτό το φωτογραφικό υλικό ειδικό που έχω φέρει από την Αθήνα, από το Κέντρο Μικρασιατικού Πολιτισμού που τους ευχαριστώ που μου το έχουν δώσει, θα μπορέσουμε να δείξουμε κάποια πράγματα στα παιδιά σημαντικά. Και βέβαια να σας πω τώρα, θα γίνει μια μαθητιάδα επίσης, δηλαδή πέραν το ότι θα ενεργοποιηθούν τα σχολεία κατά αυτόν τον τρόπο, ενδεχομένως είναι μέσα στις συζητήσεις να ανακοινωθεί ένας διαγωνισμός, ούτως ώστε να συμμετέχουν τα παιδιά με κάποια έκθεση, να το πω έτσι, και θα υπάρχει ένα να μπουν τα παιδιά στη διαδικασία, αν και έχω την πληροφόρηση ότι ήδη σε κάποια σχολεία έχει γίνει αυτό και είμαι έτσι πάρα πολύ ευχαριστημένη γι' αυτό. Ευχαριστώ αυτό. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να μαθαίνουν τα παιδιά την ιστορία πέρα από τα σχολικά βιβλία. Ακριβώς. Και είδα το ενδιαφέρον των παιδιών, εκεί να δεις, να δείτε κύριε Χρυσάκη, η συγκίνηση, όταν ήρθαν και είδανε το φωτογραφικό υλικό τότε τον Μάρτιο που έγινε η εκδήλωση στέγη ποντιακού πολιτισμού. Το καλύτερο μάθημα. Τα παιδιά ήταν τόσο αφοσιωμένα, κάνανε ερωτήσεις στον ομιλητή μας που είχε έρθει, ήταν ο πρόεδρος του ΚΕΜΙΠΟ, ο κύριος Χριστοδούλου, το τι ρωτούσαν και συγκινήθηκα πάρα πολύ. Mm-hmm. Και ελπίζω ότι από το Σεπτέμβριο θα έχουμε έτσι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Να πω επ' ευκαιρία ότι προχθές το Σάββατο, που για λόγους προσωπικούς ανυπέρβλητους δεν παρακολούθησα, ήταν το πανελλαδικό μικρασιάτικο αντάμωμο στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί έγινε και συνάντηση προέδρων και το θέμα ήταν πώς θα συνεχίσουμε, ας πούμε, για την ιστορία μας και για πώς θα το μεταλαμπαδεύσουμε αυτό στις επόμενες γενιές κτλ. Και παρθήκαν κάποιες αποφάσεις, ας πούμε, μία απόφαση είναι αυτή, το να προσπαθήσουμε να μπει περισσότερη ιστορία μικρασιατική στα σχολεία. Ή, ας πούμε, να υπάρχει και μικρασιατική φορεσιά στην Προεδρική Φρουρά. Και άλλα τέτοια θέματα, τα οποία έτσι τα έμαθα και εγώ, ενημερώθηκα εκ των υστέρων και είναι πάρα πολύ σημαντικά για την προσπάθεια αυτή που κάνουμε όλοι μας και που δεν μπορεί να είναι μόνο οι σύλλογοι. Έτσι. Κακά τα ψέματα, εάν δεν υπάρχει βοήθεια και αν θέλουμε να ξέρουμε την ιστορία μας και αν θέλουμε να προχωρήσουμε στον πολιτισμό μας, όλοι μαζί πρέπει να βοηθήσουμε. Αυτό έχει σημασία. Εγώ λοιπόν κλείνω για να μην είμαι κουραστική, απλώς θέλω να ξέρει ο κόσμος ότι επειδή είναι επαιτειακό και σημαντικό το φετινό έτος, το 2022, γι' αυτό και οι εκδηλώσεις μας θα είναι πολλές,
ποικίλης μορφής και ο καθένας κάποια εκδήλωση θα βρει να παρακολουθήσει, να τον ενδιαφέρει. Ναι. Αυτή τη στιγμή ας επικεντρωθούμε ότι το Σάββατο θα υποδεχθούμε την Καλλιόπη Βέτα και τον Παντελή Θαλασσινό με εξαιρετικούς μουσικούς. Θα συμμετέχει και η χοροδία μας με 3 μικρασιάτικα τραγούδια και ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά και σας καλούμε να έρθετε. Στο Υπαίθριο Θέατρο Κοζάνης, ώρα? Ώρα 9.30, όμως τα εισιτήρια θα κόβονται από τις 8.30 ώρα. Και να πω επ' ευκαιρία ότι και τώρα γίνεται πώληση εισιτηρίων στην πλατεία, στα γραφεία που είναι από κάτω από το υπόστεγο, όπου υπάρχουν δικοί μας άνθρωποι πρωί-απόγευμα και πολλούν εισιτήρια. Όποιος θέλει δηλαδή να τα προμηθευτεί εγκαίρως, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια πολύ καλή ζήτηση και είμαστε ευτυχείς γι' αυτό. Και να ευχηθούμε ότι όλα θα πάνε καλά για να γίνει αυτή η εκδήλωση. Και σε περίπτωση κακοκαιρίας η εκδήλωση θα μεταφερθεί στην αίθουσα τέχνης. Αν ακυρωθεί η εκδήλωση, θα γίνει στην αίθουσα τέχνης. Ευχαριστούμε όλους όσους στήριξαν όλες τις εκδηλώσεις, αλλά και εσάς το κανάλι σας και όλο τον ηλεκτρονικό τύπο και γενικώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που προσωπικά θεωρώ ότι τους έχω πάντα δίπλα μου και αυτό βοηθάει στο δικό μας έργο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τιμή μας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.